Και τώρα είναι η σειρά του Κεραυνού Στροβόλου να πάρει τα αναμνηστικά της μετάλλια. Τα αναμνηστικά της είναι σαν μετάλλια σε πλακέτα καλύτερα. Είναι κάτι μεταξύ μεταλλίου και πλακέτας. Το γενικό πλάνο του Κώστας Παπαέλληνας, το οποίο Κεραυνός στην έδρα του πήρε την, κατέκτησε το Super Cup τη σεζόν 2022-2023. Στην απονομή βλέπω θα είναι ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, ο Ανδρέας Μουσδουρίδης, ο οποίος μάλιστα ανάρρωσε πριν από λίγες μέρες από COVID. Πέρασε και αυτός από αυτή την δυσάρεστη διαδικασία. Όλα καλά όμως ο Ανδρέας δεν είχε ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα και είναι εδώ μαζί μας στην απονομή. Δίπλα του είναι η Κάλη Χατζηιωσήφ, μέλος του Δέλτα Σίγμα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Χριστότολος Ιαξή θα πάει να πάρει πρώτος τον αναμνηστικό και τον άφησαν και οι συμπαίκτες του για να τον πειράξουν κιόλας. Θα πάει μόνος του. Ακολουθούν τώρα όλοι οι υπόλοιποι παίκτες του Κεραυνού με τον Σάβα Γοναντά, τον Γιάννη Πασιαλή, τον Φίλιππο Τίγκα, τον Παναγιώτη Μάρκου. Ο Πάρισος Μαραγκός, ο Τάιτους Διόντρε Μπέρνς, ο Ρέμι Αμπέλ, ο Σάιμον Μιχαήλ, Νίκος Τηλιανού και ο Ουσμάν Κρουπαλή. Οι 12 του Μιχάλη Κακιούζη που κατέκτησαν το Super Cup της σεζόν 2022-2023. Να πούμε ότι την ώρα της απονομής που ακόμη παίρνουν τα αναμνηστικά τους οι καλαθοσφαιριστές, οι παίχτες της ΑΕΛ έχουν παραμείνει εδώ σε ένδειξη fair play και αυτό τους τιμάει πάρα πολύ. Θα παραμείνουν μέχρι να γίνει η απονομή και μετά θα πάνε στα αποδυτήρια για να αλλάξουν και να επιστρέψουν στη Λεμεσό. Παίχτες του Κεραυνού που έχουν πάρει τα αναμνηστικά τους. Και αφού πάρουν και τη γίνει απονομή, μετά θα καλέσουμε και τον Μιχάλη Κακιούζη, τον προμονητή του Κεραυνού, για να ολοκληρώσουμε και το post-game με τις δηλώσεις μας. «19 πόντους, πρώτος σκόρερ Μπέρνς για τον Κεραυνό, 17 ο Κρουπαλή, 15 ο Τίγκας, ο Φίλιππος Τίγκας, ο Στέφανος είχε 2 πόντους. Ενώ πρώτο σκορ του αγώνα με 27 πόντους ο Τρέι Μπιουκάναν Ντισαέλ. Πρώτο μετάλλιο και για τον Στράτο Βαρδαξή, είναι ένας από τους δύο βοηθούς προπονητές μαζί με τον Βασίλη Κούνα του Μιχάλη Κακιούζη, ο οποίος ήταν πέρσι στο Παραλίμνη ο Στράτος Βαρδαξής και προπέρσι με τον Κακιούζη στην Ένωση. Καλή Χατζηιωσήφ εκεί. Είναι φίλαθλος του Κεραυνού η κυρία Χατζηιωσήφ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ. Αυτή ανέλαβε τις απονομές. Ενώ στο παρκέ βρίσκονται αρκετοί μικροί φίλοι του Κεραυνού που θα πανηγυρίσουν μαζί με τους παίχτες του Κεραυνού. Σάιμον Μιχαήλ έτοιμος να πάρει το Super Cup της σεζόν 2022-2023 από τα χέρια του Ανδρέα Μουσδουρίδη. Ο Κεραυνός κατακτάει τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Κρουπαλή, ο οποίος έκανε και χρέη φωτογράφο εκεί πέρα. Ωραίες στιγμές για τον Κεραυνό που θα βγάλουν και τις αναμνηστικές φωτογραφίες με όλους τους φιλάθλους και τα selfie. Σηκώνουν το τρόπαιο του Super Cup μαζί με τα παιδιά που θα θυμούνται αυτή τη στιγμή για όλη τους τη ζωή αναμφίβολα. ωραίες στιγμές του Κώστας Παπαέλληνας για τους φιλάθλους του Κεραυνού Στροβόλου που θα ξεκινήσουν τη σεζόν όπως και πέρσι με τίτλο. Άλλο ένα τρόπαιο στην τροπαιοθήκη του Κεραυνού Στροβόλου.